Η ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραφή, από τις παλαιότερες της Ευρώπης και του κόσμου όλου, είναι η γλώσσα και η γραφή της έκφρασης του ανθρώπινου πνεύματος στις πρώτες μεγάλες στιγμές της δημιουργίας. Όμηρος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης. Η ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραφή είναι αυτές με τις οποίες γράφτηκε και διαδόθηκε μια από τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου, ο Χριστιανισμός. Οι Απόστολοι Παύλος, Ιωάννης, Λουκάς και πολλοί άλλοι ήταν γνώστες της ελληνικής γλώσσας και γραφής. Έτσι, Ευαγγέλια και πλήθος πατερικών κειμένων γράφτηκαν κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει τη γλώσσα μας είναι η αδιάρρηκτη συνέχειά της. Μιλιέται αδιάκοπα εδώ και 4.000 χρόνια. Σε καμιά άλλη γλώσσα δεν υπάρχει παρόμοια επιβίωση λεξιλογίου και γλωσσικών δομών. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για ενιαία ελληνική γλώσσα, από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα. Για κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Είτε σκεφτούμε την Κλειτεμνήστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού και τον Μυγενή Ακρίτα, είτε το κριτικό θέατρο, είτε το δημοτικό τραγούδι. Το σημαντικό δεν είναι ότι δώσαμε λέξεις στους άλλους λαούς, αλλά ότι δώσαμε έννοιες, μέσα από τις οποίες σκέφτεται κανείς. Έννοιες εκφρασμένες σε ελληνικές λέξεις. Αυτές οι λέξεις σφράγισαν τον τρόπο σκέψης του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γεια σας, είμαστε η Αθηνά και είναι η Θέλη και θα σας πούμε μερικές από τις πάμπολες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Academy. Ακαδημία. Aeroplane. Αεροπλάνο. Alphabet. Αλφάβητο. Amnesia. Αμνησία. Anatomy. Ανατομή. Apologize. Απολογούμε. Archaeology. Αρχαιολογία. Astronomy. Αστρονομία. Atmosphere. Ατμόσφαιρα. Automatic. Αυτόματος. Basic. Βασικό. Biology. Βιολογία. Center. Κέντρο. Character. Χαρακτήρας. Comedy. Κομμωδία. Democracy. Δημοκρατία. Dialogue. Διάλογος. Dynamic. Δυναμικό. Economic. Οικονομικό. Diploma. Δίπλωμα. Electric. Ηλεκτρικό. Episode. Επεισόδιο. Fantasy. Φαντασία. Galaxy. Γαλαξίας. Gastronomy. Γαστρονομία. Geography. Γεωγραφία. Idea. Ιδέα. Horizon. Ορίζοντας. Logic. Λογική. Magic. Μαγεία. Mania. Μανία. Mathematics. Μαθηματικά. Microscope. Μικροσκόπιο. Music. Μουσική. Mysterious. Μυστήριο. Ocean. Ωκεανός. Orchestra. Ορχήστρα. Organism. Οργανισμός. Photograph. Φωτογραφία. Problem. Πρόβλημα. Psychology. Ψυχολογία. Ναι. School. Σχολείο. System. Σύστημα. Technology. Τεχνολογία. Program. Πρόγραμμα. Europe. Ευρώπη. Η γλώσσα που μου δώσατε
μελωδίσες στο στόμα, Ρόδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θαλασσινή η άβρα της, που νησιά η πνοή της, τον κόσμο όλο γύρισε, αλλάργεψε η φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη, πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που τη ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων, φεγγαριά σε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων. Βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη και θα κάνουμε σήμερα μάθημα αρχαία ελληνικά από μετάφραση. Και ποιο έργο κάνουμε φέτος, Αλέξανδρε? Κάνουμε την Ελένη του Ευρυπίδη. Την Ελένη του Ευρυπίδη. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή του έργου. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση και θέλω να μου πει κάποιος τι έχει προηγηθεί της σκηνής που θα κάνουμε σήμερα. Αθηνά. Η αναγνώριση του Μενέλαου με την Ελένη. Έχει προηγηθεί λοιπόν η αναγνώριση των δύο πρωταγωνιστών. Οι δύο πρωταγωνιστές έχουν τώρα ένα σοβαρό πρόβλημα μπροστά τους. Ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν, Βασίλη? Το πρόβλημα είναι ο Θεοκλήμενος, ο οποίος θέλει να σκοτώσει τον Μενέλαο για να απαντηθεί την Ελένη. Ωραία. Ο Θεοκλήμενος τι ρόλο έχει μέσα στο έργο, τι δουλειά κάνει θα λέγαμε? Κωνσταντζα. Είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς λοιπόν της Αιγύπτου. Και όπως είπε ο Βασίλης, θέλει να σκοτώσει τον Μενέλαο γιατί είναι Έλληνας και θέλει να παντρευτεί τη σύζυγό του, την Ελένη. Τώρα, θέλω να μου πείτε, θα μπει ένα νέο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό στη σκηνή λέγεται Θεονόη. Θέλω να μου πείτε τι σχέση έχει η Θεονόη με το βασιλιά του τόπου, το Θεοκλήμενο. Χριστίνα. Η Θεανόη είναι η αδερφή του Θεοκλήμενου, η οποία είναι μάγισσα και πήρε το όνομά της επειδή ξέρει τι γίνεται στο μυαλό των Θεών. Πολύ ωραία. Θεός και νους. Το όνομά της δείχνει πόσο καλή μάγισσα είναι. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που θα δούμε το πρόσωπο αυτό, γιατί έχουμε ακούσει για το πρόσωπο αυτό. Θέλω να μου θυμίσετε ποιοι μίλησαν, ποιοι έχουν αναφέρει το όνομα αυτό. Έλα, Έλλη. Πολύ ωραία. Απόστολε, ποιος άλλος μίλησε για το Θεονόη? Μίλησε και ο Τεύκρος. Ποιος ήταν αυτός? Ο Τεύκρος ήταν ένας πολεμιστής της Τρίας. Πολύ ωραία. Ο οποίος είχε έρθει εκεί γιατί ο πατέρας τον είχε διώξει από τη Σαλαμίνα, το νησί του στο οποίο μένανε. Και είχε έρθει εκεί για να ρωτήσει τη Θεονόη το πώς θα πάει στην Κύπρο να ιδρύσει μια καινούργια πόλη με το όνομα Σαλαμίνα. Μου εδόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε μία γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μία γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια, χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή φαινομενικά διάσταση αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας μου, που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Χωρίς να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω, ούτε ένας που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει.